να ξεκινήσουμε από τα νέα. Παρίσι 2024, είδε το θέμα που συζητούσαμε στην αρχή τη εκπομπή. Ε, ακόμα προκαλεί Βέβαια, μία τελετή λέει που δίχασε τον κόσμο. Στιγμέ μεγαλείου και προχειρότητα στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα λάθη, οι παραλήψει, οι συμβολισμοί και τα παραλυπόμενα. Πάντω να, να πούμε ότι έβρεχε καταρακτοδό. Σε μια έλεγε... τελετή έναρξη που ήταν ανοιχτή και χθες για και πρώτη προχθές. φορά στην ιστορία. Ε, 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 Συγγνώμη, λάθο. Μόνο χθε είχε ήλιο. Προχθέ και αντιπροχθέ έβρεχε καταρακτοδό. Δηλαδή, α του δώσουμε και αυτό το credit ότι είχαν να αντιμετωπίσουν την καταρακτόδη βροχή. Δεν θα το έλεγα. Άσχετο με το καλλιτεχνικό κομμάτι, yeah, yeah, αλλά όσον oh, αφορά yeah, yeah, yeah. στην παραγωγή yeah, yeah. και την εκτέλεσή της. Yeah, yeah, yeah. Δεν ξέρω, δεν είμαι τόσο σίγουρη, αν θέλω να το κάνω αυτό, <laughs> με <μη συγχωρείς laughs> πολύ. <laughs> λοιπόν, τώρα, με Ναύτεξ, νέα έρευνα της Ελλάδας στα ανώτια της Κρήτη, μία εβδομάδα μετά το σκηνικό ένταση στα Δωδεκάνησα. Πρόσωπο κλειδί, η υπόγεια σύνδεση των υποκλοπών με την υπόθεση Καραϊβά. Η υπόθεση του Γιώργου Καραϊβά, θέλω να σου πω ότι θα έχει αποτέλεσμα το δικαστήριο. Θα βγάλει απόφαση ε, το αργότερο σε 10 ημέρε. Είμαστε στην τελική ευθεία. Ισραήλ, επικίνδυνη κλιμάκωση, προκαλεί το μακελιό. Ε, θα έχουμε λίγο αργότερα και την Αδαμαντία Λιόλου να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Πραγματικά ε, κλιμακώνεται πολύ επικίνδυνα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Φοιτητική στέγη. μάλιστα ορισμένοι λέγανε και για η και η χειρία, και... Τον Ολυμπιακό ενώπιον Ολυμπιακών Αγώνων. Καλά, δεν Εντάξει, υπάρχει δηλαδή, περίπτωση. Okay. Φοιτητική στέγη, πόσο κοστίζουν οι γκαρσονιέρα και οι συγκατοίκηση Εδώ λοιπόν να πούμε ότι θα έχουμε μαζί μα σε λίγο τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα και θα συζητήσουμε μαζί του αναλυτικά για το θέμα αυτό το οποίο καίει όλε τι οι οικογένειε. Θα δούμε και χάρτε και πού υπάρχουν ευκαιρίε για φοιτητική στέγη, πόσο κοστίζουν οι καρσονιέρε σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Έχουμε φτιάξει χάρτε. Λοιπόν, εδώ ένα πολύ ωραίο πολιτιστικό θέμα. Πήγαμε και είδαμε λύτη την ΕΚΑΒΗ τη Κομεντή Φρανσέ στην Επίδαυρο. Μου έλεγε η Μαρία Παπαδί το βράδυ που το είδε, ήταν κάτι από την παράσταση. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Όχι, ε, με την, την Ελεονόρα Ζουγανέλη ε, στη Μικρή Επίδαυρο. Οκ. Okay. Ναι. Και σε μία πλατφόρμα όλες οι ιδιοκτησίε, χαρτούρα τέλος για τα ακίνητα, τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτε και οι νοικιαστές. Μακάρι το χαρτούρα τέλος, γιατί το έχουμε ακούσει πολλές φορές πρέπει να σου πω. Ναι. Είναι μια υπόσχεση στην οποία δεν την πιστεύω έτσι και εύκολα. Όλο, και όλο στη χαρτούρα είμαστε. Α, και όλο στη να. χαρτούρα είμαστε. Λοιπόν πάμε να δούμε την εφημερίδα των συντακτών η οποία έχει πρώτο θέμα λάδι στη φωτιά τη Μέση Ανατολή με γενικευμένο πόλεμο και στο βορρά, απειλεί το Ισραήλ. Χεσμολάχ και Συρία αρνούνται κάθε εμπλοκή στην πολύ νεκρή επίθεση στα παρανόμω κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν. Έκρηξη οργή στον αραβικό κόσμο, νέο μακελιό αμάχων στη Γάζα, συγκλονίζει η ανοιχτή επιστολή 45 Αμερικανών εθελοντών, γιατρών σε Μπάιντεν και Χάρι. Έχουμε φυσικά και την προεκλογική εκστρατεία στι ΗΠΑ που έχει πάρει φωτιά. Τελετή έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων και εδώ συνεχίζει να διχάζει το εμπνευσμένο δημιουργικό χάο που δίχασε τη Δύση, λέει η εφημερίδα των συντακτών. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, νέε συγκρούσει για τον Παύλο Πολάκη. Δεν α, τελειώνει αυτή η φωτιά. ΠΑΣΟΚ, η ακτινογραφία των 7 υποψηφίων. Υπόσχεση Μητσοτάκη στον ΣΦΕΑ θα ακυρώσει το διαγωνισμό για τη Γιάρο. Λάρκο και πρόβλημα υδροδότηση στη Λάριμνα. Ε, συνέντευξη Αντώνη Πασβαντή. Εύρο Η ζωή στι όχθε. Και έκθεση Ντράγκη αποκαλύπτει τεράστιο επενδυτικό κενό στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Εφημερίδα των Συντακτών. Πάμε στον ελεύθερο τύπο που έχει πρωτοσέλιδο αυτό που σε ρωτάω σχεδόν κάθε μέρα. Επιτέλου, θα ανοίξω τον ελεύθερο τύπο για να μου απαντήσουν. <ΣΣ2> λοιπόν, Ποιοι βγαίνουν από τα 55 και τι αποδοχέ. Τα νέα όρια ηλικία. Και οι συντάξει στο, δημο... στο, δημόσιο. Στο Α, δημόσιο. Όχι, στο ρε, δημόσιο, μήνυμα. Στο δημόσιο. Από τα 55 είναι και λίγο νωρί τα 55 πια με τα νέα όρια ηλικία, εγώ ε, το λέω να πω. Δηλαδή, Αλλά κάθε δεν είναι. Μπορεί στο γραφείο δεν σε ρωτάω πότε θα πάρω σύνταξη. Ε, εντάξει. Εγώ σου λέω στα 62 λοιπόν. <laughs> 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 λοιπόν, η προϋποθέση εξόδου έως το 2026, τα έξτρα μπόνους για γονείς, αύξηση 35 ευρώ το μήνα λόγω αλλαγή τρόπου υπολογισμού, συνταξιοδότηση με 20-40 χρόνια ασφάλισης, αναλυτικοί πίνακες. Κασελάκης αποθεώνει πολλάκι, λίγες ώρες μετά την εικονική, το εικονική το έχει εφημερίδα μέσα σε εισαγωγικά, εικονική διαγραφή. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξήμνησε τον, το πολιτικό έργο του Σφακιανού και επιτέθηκε στη Γεροβασίλη. Η φρουρά Τσίπρα ζητάει ολοκληρωτική διαγραφή. Κυβέρνηση, φουλ νομοθετικό έργο και λίγες διακοπές. Ανδρουλάκης κατά όσων τον αμφισβήτησαν, φουντώνει ο προεκλογικό εμφύλιο στο Πασόκ. Κλιμάκωση μετά το Μακελιό. Για τη Μέση Ανατολή. Για τη Μέση Ανατολή, ναι. Νέα τάση από το παρελθόν για οικογενειακέ διακοπέ. Πότε συμφέρει η ενοικίαση εξοχικού με την σεζόν. Πρέπει να σου πω ότι αυτό έχει, πολύ, έχει γίνει πολύ μεγάλη μόδα. Δηλαδή, νοικιάζει ένα εξοχικό, με τη σεζόν. Ναι, ναι ναι ναι, 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 Και ε, ε, Κάνει εκεί διακοπέ, κυρίω στην Αττική, στα περίχωρα τη Αττική και σε περιοχέ ναι. που δεν έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση. Όχι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, δηλαδή γλυφάδε κτλ. Αλλά λίγο πιο έξω. Ο ανάβησο δηλαδή, Λαύριο. Ναι, 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 ναι άβησο Λαύριο και ίσω και ακόμη πιο μακριά προ το Σούνιο λίγο. Πορτοράφτη και. Ναι, ναι, ναι. ναι, Πολύ ωραία. Ε, και πηγαίνει εκεί, κάνει τι διακοπέ σου, γλιτώνει και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που έχουν πάει στο Θεό. Και είσαι και πιο ήσυχο. Μάλιστα. Ωραία. Και σου λέει λοιπόν και η εταιρεία σου, έλα το πρωί να δουλεύει κανονικά. Έτσι κι αλλιώ μετά μπορεί να πηγαίνει να κάνει τον πανάκι σου στη μία μάκρη που έχει την κοιά σου. δεν χρειάζεται να γνωστοποιήσει την εταιρεία σου ακριβώ πού θα κάνει διακοπέ. Που θα κανει διακοπε βαζετε στα αφεντικά μα. Τι ιδέε είναι αυτέ. Δεν είναι, απαραίτητο. Ποιο σα τι είπε, Όχι. Θα κάνει συγκόγνητο διακοπέ. Όχι, όχι, Εγώ θα νοικιάσω ένα εξοχικό, αλλά κάπου πάρα πολύ μακριά. Να μην τύχει τίποτα και να μπορώ να επιστρέψω και γρήγορα. Στην κόρυνθο. Πιο μακριά, πιο μακριά. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα κατάσταση έκτακτη ανάγκη. 14 Δήμοι, συναγερμός για λειψιδρία σε νησιά, τουριστικέ περιοχέ και στον Ευρωκόπη. Πρέπει ε. να σου πω ότι η λειψιδρία ε. είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο Ου, ακόμη ναι. δεν έχουμε αντιληφθεί την έκταση του προβλήματο. Έχει... Δεν είναι μόνο ότι. και όλο δεν... του πλανήτη. Και όλο του πλανήτη. Έτσι. Ωστόσο, εγώ θα σου πω ένα πράγμα μόνο. Έτσι ότι στι κλάδε, από όπου και κατάγομαι, ε, η κατάσταση είναι πια πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη με τον κόσμο που έρχεται. Παίξαμε και στο ρεπορτάζ εδώ στο Open την κατάσταση στη Σέριφο και στην Τίνο. Δεν είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα με τη λειψιδρία. Αλλά η... δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε νερό στι βρύσε μα. Το... Η λειψιδρία επηρεάζει διάφορα άλλα πράγματα όπω και την ενέργεια. Βέβαια. Θε... Θέλω να σου πω και τα υδροηλεκτρικά. Τα οποία παράγουν ενέργεια, όταν δεν έχουν αρκετό νερό, δεν μπορούν να παράξουν όση ενέργεια θα μπορούσαν να παράξουν αν είχαν τα μυαστήρε περισσότερο νερό. Ναι, ναι, για ναι, λοιπόν, εσεί οι οικονομικοί, όταν θέλετε να μα αυξήσετε τι τιμέ, <laughs> θυμάστε ξαφνικά το νερό που δεν έχουμε, τον αέρα που άρα η ανεμογεννήτριε δεν <laughs> έχουν. Κάτσε να, να δούμε πόσο θα αυξηθούν, αυξηθούν τα λοιπά, τα γιατί μπορεί να μην αυξηθούν εντάξει, και τόσο εντάξει, και όσο λένε. Πόσο θα πούμε το νερό-νερό, δεν Θα μάθουμε αυτή την εβδομάδα πόσο θα αυξηθούν οι τιμέ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και για τη δημοκρατία. Εδώ έχουμε λοιπόν πρώτο θέμα εγκύκλιο για εργαζόμενου συντονισμένου. Αναλυτικό οδηγό με παραδείγματα τι διευκρίνησε ο ΕΦΚΑ. Πρέπει να σου πω ότι αυτό το θέμα το είχαμε και στην ημερησία mm -hmm. τι προηγούμενε μέρε. Το έχει γράψει η Μέρλι Λαμπαδίτη. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πώ να αποφύγετε τα πρόστιμο και σε ποιε περιπτώσει επιβάλλονται η ηλεκτρονική δήλωση για έναρξη τη απασχόληση και οι εξαιρέσει. 180.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι έχουν κάνει δήλωση στην πλατφόρμα. Εκεί που είχαμε πριν τον νέο νόμο, κοντά στι 30, αν δεν κάνω λάθο, με 40.000 το πολύ. Δηλαδή, μιλάμε για υπερπολαπλασιασμό ε, των δηλώσεων. Είναι πάρα πολλοί οι συνταξιούχοι οι οποίοι δηλώνουν πλέον ότι εργάζονται, είτε ω αλεύθεροι επαγγελματίε, είτε ω μισθωτοί. Αυτό είναι έξτρα έσοδα, πρέπει να σου πω, για τον ΕΦΚΑ, έτσι. Κατακραυγή για την τελετή χιδεότητα. Οι Γάλλοι ζήτησαν συγγνώμη εκ των υστέρων για τι προσβλητικέ εικόνε στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, λέει η Δημοκρατία τα μικρά παιδιά, φωτιά πάλι στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ χτύπησε σχολείο στη Γάζα και είχε σμπολάχ γήπεδο στα υψίπεδα των Κολάν, όπου ανήλικοι έπαιζαν ποδόσφαιρο από τη Δημοκρατία. Πάμε λοιπόν στην απογευματινή. Ποιοι θα λάβουν ειδοποιητήρια μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Έξτρα φόροι για παλιέ αμαρτίες. 20.000 ραβασάκια. Ε, βέβαια. Σου έλεγα χθε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, κάποιοι είχαν ξεχάσει να δηλώσουν τις ε... ε είναι, τις ξέρεις, είναι και παλιέ ιστορίε ιστορίες έτσι? και από το 2018 λοιπόν. που υπαραγράφονται στο τέλος του χρόνου. Ναι. Οπότε πρέπει να τρέξει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να στείλει τα ραβασάκια. Είναι ακίνητα που δεν δήλωσαν. Και ε, το λέω εδώ στο μικροσκόπιο τώρα λέει και 2.500 ύποπτε τα βιβάσει ακινήτων, Έτσι. η έλεγχη για μαύρο χρήμα, συνταξιούχοι και μισθωτή για δίλωτα αναδρομικά και αποδοχέ, ελεύθεροι επαγγελματίε για το ΦΠΑ. Επίση στην πρώτη σελίδα τη απογευματινή ΣΥΡΙΖΑ, άτακτη υποχώρηση του φοβικού αρχηγού για τον Αψί Πολάκη, κρούσματα Πανόλη και στην ορεινή Κορινθία, το πάζλ των βάσεων και τα πρόπτα με τι πολύ καλέ σχολέ. Και εδώ θέμα για τη λειψιδρία στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Ήχουν καμπάνες στην Ελλάδα για τη λειψιδρία. Και βασικό επίσης θέμα στην πρώτη σελίδα, το Ιράν απειλεί πάλι με μεγάλο πόλεμο. Και εντός ολίγου η άγνωστη ζωή της Μελάνια. Βγάζει βιβλίο. Ε, ήρθε η ώρα, θα το βγάλει πριν τις εκλογές, Βγάζει Βιβλίο. <χε> Ποιος λέει να είναι αυτός που το διάβασε πρώτος. Ποιος να είναι. Δεν ξέρω. Υπάρχει περίπτωση να έβγαλε Μελάνια ένα βιβλίο χωρί να το έχει διαβάσει πρώτα ο Τραμπ. Ο Τραμπ. Ε, υπάρχει τέτοια περίπτωση, ε, δεν τάξη, ξέρω. Λοιπόν. Τόσο, τόσο ελεύθερη χώρα ξέρει η Αμερική. Νομίζω, για να νομίζω, δω. νομίζω ότι θα είναι και μέρο τη προεκλογική εκστρατεία. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε στην αιστεία η οποία έχει πρώτο θέμα για την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν, ε, δεν ηρεμούν εκεί οι αντιδράσεις. Κρίσταλα που δεν εραγίζουν, λέει η αιστεία, Πώς η Γαλλία απαρνήθηκε την ταυτότητά της με την τελετή ενάρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεύτερο θέμα, θριαμβολογεί και ο τουρκικό τύπο για την ιστορική χορήγηση αδεία στην Ελλάδα. Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίε, τι οποίε απεκάλυψε πρώτη η αιστεία. Προφανώ αναφέρεται στο θέμα τη Κάσου και στην, ε, στο θέμα, το μείζον θέμα που δημιουργήθηκε εκεί, ναι, με, ναι, την, ναι. με, το Ιταλικό πλοίο το οποίο έκανε τις έρευνες για την μελλοντική πόντιση του καλωδίου και είναι εμφανές ότι ε, η ενέργεια και όλες οι εξελίξεις γύρω από την ενέργεια στο Αιγαίο θα είναι το νέο πεδίο, όπω ήταν και το παλιό πεδίο βέβαια, αλλά και το νέο πεδίο εντάσσεω μεταξύ τη ε, Ελλάδα και τη Τουρκία. Η Τουρκία πάντα θα βρίσκει αφορμέ για να δημιουργεί ένταση. Σωστά. Για να λοιπόν, δούμε. Ναυτεμπορική. Χάθηκαν 18,3 δισεκατομμύρια απορριθμίσεις σε ταμεία, σπρίντ αγοραστών για μεταχειρισμένα πλοία, επενδύσεις άνω των 300 εκατομμυρίων σε πολυτελείς θαλαμιγούς, τα επιχειρηματικά σχέδια των μεγάλων εισαγωγέων, Τρομάζει η κλιμάκωση τη ένταση Ισραήλ-Λίβανο. Βέβαια, γιατί αυτό εδώ δεν είναι μόνο γεωπολιτικό, είναι και οικονομικό, ε, βέβαια, είναι και οικονομικό, έτσι? Και οικονομικό ναι. Λοιπόν, οι μεγαλύτερε γερμανικέ επιχειρήσει στην 8η-28η η έκθεση Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση αναζητεί λύσει στα προβλήματα πολιτών και επιχειρήσεων. Ηνωμένε Πολιτείε στην ατζέντα τη mm -hmm. προεκλογική αντιπαράθεση. Τα κρυπτονομίσματα, είδε ο Τραμπ. Κάποτε δεν τα ήθελε καθόλου, τα καυτηρίαζε και σε μία ομιλία του προχθέ μα είπε ότι ναι, γιατί όχι και κρυπτονομίσματα. Όταν οι δημοσκοπήσει, θέλω να σου πω, δείχνουν ότι είναι πάνω ο Τραμπ, το bitcoin ανεβαίνει. Αλήθεια. Βέβαια. Βάλιστα. Ορίστε και το χρηματιστήριο λοιπόν του bitcoin. Τουρισμός. Κοιλιά στην κίνηση σε Βόρεια Ελλάδα και Πελοπόννησο. Νέο πρόγραμμα για επιχειρήνη με αυξημένο ποσό επιδότησης. Και Κωνσταντίνος Δοξιάδης μέχρι το τέλος του 2024 οι συμβάσει των πολεοδομικών μελετών. Και πάμε και στην Εσπρέσο. Ο εγγονό του Μίκη ψήνει καφέδε για να ζήσει, λέει η εφημερίδα, από την ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη σε Takeaway. Τι συνέβη στη ζωή του γιου της Μαργαρίτας με αξιοπρέπειας στο κέντρο της Αθήνας. Είναι το πρωτοθέμα της Εσπρέσο. Και κλείνουμε με την Κόντρα που έχει βασικό θέμα τα όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Την αποπομπή πολλά και από το κόμμα πετούν η Όλγα Γεροβασίλη και οι 87. Διχασμός στο ΣΥΡΙΖΑ και απειλή για διαγραφές. Ο Κασελάκης υπερασπίζεται τον ιδιορυθμό κριτικό. Ε, σαν στέλεχος με αντιπολιτευτική ισχύ και ανιδιοτελή παρουσία. Εκλογές Πασόκ, πρόταση Γερουλάνου για, για σύγχρονους και αποτελεσματικούς δήμους. Τι λένε ειδικοί κραυγή αγωνία από τους νησιώτες για το μείζον πρόβλημα της λειψηδρίας. Είδες έτσι είναι στη συντριπτική πλειοψηφία των πρώτων σέλεγων. Είναι τεράστιο θέμα. τη της θέμα. Ε, μέχρι τέλος Αυγούστου, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις θερινές εκπτώσεις. Ε, συνθετικό σηκώτη για πρώτη φορά έτοιμα εταιρεία να πουλήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρέας εργαστηρίου. Ακραία φαινόμενα, καμπανάκι κινδύνο από ειδικού για τα έργα υποδομής. Ξανά στα μπλόκα, λέει οι αγρότες, αποζημιώσεις ψίχουλα για τον Ντάνιελ. Κόντρα σε όλα, κίνδυνος γενικευμένης σύραξης για την ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Και νέο Μητρό Ιδιοκτησία έρχεται ο Big Brother τη ΑΔΕ για όλα τα κινητά. Αυτά λοιπόν. Και Πολλά ψηφιακά το εργαλεία της... από την ΑΔΕ oh, για την φόρο διαφυγή. Είδαμε κιόλα oh, ότι αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου προ αύξηση τη περιουσία έπιασε του τους, ε, τους πρώτου χίλιου οι οποίοι Ρε Γιάννη, όμω αυτά τα λεφτά, μπορεί να μου πει. Σπράττονται, σπράττονται. με δηλαδή, καθυστέρηση. Το ένα και τα λεφτά, είναι να του ε, βρίσκει τσιμπίδα. Το δεύτερο είναι οι δηλαδή μπαίνουν στα ταμεία του κράτου. Κοιτάξτε, όταν σου στην εφορία το πρόστιμο, δεν μπορεί να μην το πληρώσει. Μετά έχεις, δεν έχει ενημερότητα, αν είσαι ελεύθερο το πληρώνει ή κάνει μια ρύθμιση να 10 χρόνια, 12 χρόνια. Ναι, δικαστικά μπορούν να πάνε φυσικά. άρα ναι. δηλαδή μπορώ να πάω δικαστικά, να περιμένω την πρωτόδικη απόφαση, το εφετείο. Εξαρτάται δικώς... πόσο θέλει να μπλέξει. Εξαρτάται πόσο θέλει να μπλέξει. Ή πόσο θέλει να, να, να το καθυστερήσει. Ή πόσο λοιπόν. θέλει να το καθυστερήσει. Γιατί να κρύψει φυσικά επίσης λοιπόν. επίση.